Είχαμε, Στεφάνη Χιό και Άρης Πίνος, σήμερα εξέλιξη με τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί καλή εξέλιξη στο θέμα της δίκης, του ο, ο, θανάτου της έμας 21 ετών του κοριτσιού που πέρσι τέτοια εποχή παρασύρθηκε, εγκαταλείφθηκε και έχασε τη ζωή της α, στο τροχαίο δυστύχημα στην Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία Οδό. Σήμερα λοιπόν το τριμελές εφετιό κακουργημάτων της Θεσσαλονίκης καταδίκασε σε κάθριξη 16,5 ετών τον αλβανικής καταγωγής 27χρονο δράστη, δεν του έδωσε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, οδηγείται στις φυλακές. Εδώ βλέπουμε το κορίτσι 21 ετών έχασε τη ζωή της με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Οι γονείς, οι συγγενείς μιλούν για δολοφονία. Α, που βεβαίως δήλωσαν και πολύ σωστά ότι παρά την καταδίκη το παιδί δεν γυρίζει πίσω. Εν πάση περιπτώσει, σκεφτείτε ότι τι προηγούμενε μέρε, και έρχομαι σε εσά για ένα γρήγορο σχόλιο, Στέφανε Χίο, χρειάστηκε να δώσουμε και εμεί μάχη από εδώ για να γίνει η δίκη και να μην αναβληθεί. Υπάρχει σύντομο σχόλιο, υπάρχει μόνο ένα συμπέρασμα. Η δικαιοσύνη επέβαλε την ανώτατη των ποινών, 16,5 χρόνια κάθριξη, Χωρί ανασταλτικό αποτέλεσμα, αν είναι δυνατόν να υπάρχει, αν και έχουμε δει και άλλε καταδικαστικέ αποφάσει μεγάλων του τόπου, ολιγαρχών, οικονομικών παραγόντων, οι οποίοι έχουν φτάσει να τρώνε μέχρι και 12 έω 14 χρόνια κάθερξη, είναι φυλακή, είναι κάθερξη, και να έχει αυτή η ποινή ανασταλτικό αποτέλεσμα. Θεωρήθηκε δολοφονία. Το μπρο-πίσω, το χτύπημα, η εγκατάλειψη θεωρήθηκε δολοφονία. Και αν υπήρχε ο νέος ποινικό κώδικας, θα, επέσυε, θα επέσυρε ποινές ίσως και τις ισοβίας καθήρυξεως. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με τον νέο ποινικό κώδικα. Βέβαια, είναι αυτό που είπε και η μάνα. Το παιδάκι μου δεν γυρίζει πίσω. Το κακό έγινε. Και όταν γίνει το κακό, μόνο οι οικογένειες ξέρουν τι τραβάνε, κύριε Καψαμπίλη. Έτσι είναι, στο Άρη Εγώ θέλω να επισημάνω, πολύ ορθά το επισημάνε και ο Στέφανο, ότι η ποινή αυτή ήταν η ανώτατη που προβλέπεται από τον ποινικό κώδικα. Ποινικό κώδικα που τον έχουν ψηφίσει οι πλειοψηφούντε κυβερνώντε από το 195 μέχρι σήμερα. Σε αυτή τη δολοφονία, σε αυτά τα ματάκια που είναι τώρα στον παράδεισο και μα βλέπουν, γιατί να μην υπάρχει ισόβια κάθριξη. Και τα 15 χρόνια που είναι η ανώτατη ποινή έγιναν 16,5 γιατί αθρηστικά προσθέθηκαν και άλλε ποινέ. Επί αδικημάτων που έκανε.